Πάμε να κλείσουμε το μέρος με τις εξελίξεις στο εσωτερικό του κινήματος αλλαγής του ΠΑΣΟΚ. Πρωτιά Νίκο Ανδρουλάκη, δεύτερος Γιώργος Παπανδρέου. Εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα, ζυμώσεις, ανακοινώσεις, αποφάσεις, συμφωνίες. Ένα σκηνικό και ένα μοσαϊκό στα χρώματα του ήλιου, καθώς έχει επαναφερθεί πάλι το σύμβολο του ΠΑΣΟΚ. Πολύ σωστά το είπες. Κυριακή του κοινάλ αυτή που πέρασε. Και όπως όλα δείχνουν, θα είναι και η επόμενη Κυριακή. Πάμε λοιπόν για τον δεύτερο πάλι γύρο. Το σύμβολο. Ακριβώς. Πάμε λοιπόν να δούμε γρήγορα, εντάχει γρήγορα τρέχει ο χρόνος. Έχουμε 5 λεπτά. Ακριβώς τα αποτελέσματα. Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν. Πρώτος έκοψε το νήμα, 36,96%. Γιώργος Παπανδρέου, 27,82%. Τρίτη θέση ο Ανδρέας Λοβέρδος, 26,03%. Παύλος Χριστίδης, 3,25%. Χάρης Καστανίδης, 2,96%. Παύλος Γερουλάνος, 2,98%. Ψηφίσαντες πάνω από 267.000. Πολύ σημαντικός αριθμός, Νίκο, χθες κυρίες και κύριοι στις κάλπες και μάλιστα υπήρξε και παράταση. Αναφορικά με την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου ψήφισαν 18.460. Ο κύριος Ανδρουλάκης, 11.395 ψήφους. Ο Γιώργος Παπανδρέου, 5.011. Ο Ανδρέας Λοβέρδος, 1.391. Ο Παύλος Χριστίδης, 213. Ο Χάρης Καστανίδης, 152. Και ολοκληρώνουμε με τον κύριο Γερουλάνο, 147. Συνοπτικά τώρα, αν θέλαμε να δούμε και τα αποτελέσματα της Κρήτης, μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη κάρτα. 61,3% λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης στην Κρήτη, ο κύριος Παπανδρέου 24,69% και ο κύριος Λοβέρδος 10,07%, ο οποίος και αύριο θα ανακοινώσει τις προθέσεις του αναφορικά ποιος με στηρίξει. Ποιον στηρίζει την επόμενη Κυριακή. Ποιος θα στηρίξει, βέβαια. Πάμε στον κύριο Αντώνη Ζαχαριουδάκη, είναι γραμματέας Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του Κινάλ. Κύριε Ζαχαριουδάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Τι κρατάτε από αυτόν τον πρώτο γύρο στις εσωκομματικές του κόμματος? Την απροσδόκητη τη μεγάλη συμμετοχή. Ξέρετε, κύριε Παναγιωτόπουλε, συνήθως οι εσωκομματικές διαδικασίες στα πολιτικά κόμματα αφοράνε ένα μικρό κομμάτι, αφοράνε τους φίλους και τα μέλη ενός πολιτικού κόμματος. Όμως η απροσδόκητη μεγάλη συμμετοχή που είχαμε και μάλιστα μέσω πανδημίας έδειξε ότι οι εσωκομματικές εκλογές τελικά αφορούσαν την ίδια την κοινωνία. Και αυτό την ίδια την κοινωνία και δεν οφείλεται μόνο στην αισθηματική φόρτιση που υπάρχει από την απώλεια της υπόφησης της γεννήματάς, αλλά δείχνει ότι και ένας κόσμος ασφιχτιά στο σημερινό δίπολο Μητσοτάκης Τσίπρα και αναζητεί μια άλλη πολιτική πρόταση. Αυτό που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις νομίζω ότι φάνηκε και μέσα από τη συμμετοχή του κόσμου και δείχνει ότι μια μεγάλη μερίδα της κοινωνίας έχει απογοητευτεί από τις επιδόσεις της κυβέρνησης αλλά και από την ανικανότητα του ΣΥΡΙΖΑ να ασκήσει μια επικοδομητική και παραγωγική αντιπολίτευση. Πάντως ο κύριος Ανδρουλάκης, κύριε Ζαχαριουδάκη, αν μου επιτρέπετε για το Ηράκλειο, υπήρξε μεγάλη διαφορά του κυρίου Ανδρουλάκη από τον κύριο Παπανδρέου. Γενικά η περιφέρεια Κρήτης και Κρήτης, ακριβώς. Και η περιφέρεια γενικότερα σε πανελλαδικό επίπεδο στήριξε τον κύριο Ανδρουλάκη. Ξέρετε, σαν γραμματέας δεν μπορώ να σχολιάσω τις επιδόσεις των υποψηφίων, γιατί μάλλον θα λειτουργούσε ως προβοκάτορας. Και πολύ καλά θα κάνετε. Μια επισήμανση δική μας. Δεν θέλουμε απάντηση. Ναι, και θα ήθελα. Μην σας φέρουμε και σε δύσκολη θέση. Πάμε στα διαδικαστικά, στο πρακτικό σκέλος. Όσοι ψήφισαν την πρώτη Κυριακή έχουν δικαίωμα ψήφου και στην δεύτερη και στον επαναληπτικό γύρο. Ακριβώς. Δεν μπορεί να έρθει να ψηφίσει κάποιος ο οποίος δεν ψήφισε την πρώτη Κυριακή. Και η δεύτερη διαφοροποίηση που υπάρχει είναι ότι αυτή τη φορά δεν καταβάλλεται το χρηματικό ποσό που είχε καταργηθεί την πρώτη φορά. Μάλιστα. Και αφορούνται την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Θα υπάρξουν αλλαγές στα κέντρα τα εκλογικά, θα μειωθούν, θα αυξηθούν? Όχι. Αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμός που υπάρχει, βέβαια αυτό οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό από τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών που πρέπει να τους ευχαριστήσω διότι όλοι προσφέρθηκαν εθελοντικά. Εκτιμώ ότι θα έρθουν ξανά όλοι. Ναι. Και σίγουρα μια εκλογική διαδικασία που κύλησε, Νίκο, θα πρέπει να πούμε ομαλά. Ναι, δεν υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα. Υπήρχαν κάποια τεχνικά προβλήματα αναφορικά με τις... Ναι. Πράστηκαν πάρα πολύ γρήγορα και η διαδικασία... Πάμε στα προβλήματα πάλι, δεν θα σας ακούσαμε. Κάποια προβλήματα που είχαν ως επίκεντρο... Υπήρχαν κάποια προβλήματα τεχνικού χαρακτήρα με το σύστημα και με την εταιρεία αναφορικά με την διαδικασία που γινόταν μέσω του πληροφοριακού συστήματος. Ξεπεράστηκαν όμως πάρα πολύ γρήγορα, οπότε όλα πήγαν καλά. Εσείς ελπίζετε την ερχόμενη Κυριακή να υπάρξει και πάλι αθρώα συμμετοχή?
να υπάρξει πάλι ο κόσμος, να κατέβει πάλι ο κόσμος να ψηφίσει. Ναι, εγώ εκτιμώ ότι το μήνυμα της πρώτης Κυριακής θα επιβεβαιωθεί και τη δεύτερη Κυριακή. Διότι αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι ο κόσμος μας ζητάει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για να ξεπεράσουμε το ρόλο του τρίτου κόμματος που έχουμε σήμερα και ταυτόχρονα να δώσουμε στον κόσμο ξεκάθαρες και σύγχρονες θέσεις που να έχουν απήχηση στην κοινωνία. Μάλιστα. Και θα πρέπει να συνδεθούμε ξανά με την κοινωνική βάση. Μάλιστα. Βέβαια, θα πρέπει εδώ να ευχαριστήσω και τους υποψηφίους, όλους τους υποψηφίους, διότι κατά την προεκλογική αυτή εκστρατεία, νομίζω ότι θα συμβεί και αυτή την εβδομάδα, λειτουργήσαν πάνω σε ένα πλαίσιο ενότητας. Ο πολιτικός διάλογος ήταν ευπρεπής, δεν υπήρχαν επιθέσεις εναντίον άλλων και ταυτόχρονα όλοι μιλούσαν για αυτόνομη πορεία. Αυτό που ήταν και η παρακαταθήκη της υπόψης κινήματα. Μάλιστα. Κύριε Ζαχαριουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για το σχολείο σας. Να είστε καλά, να ευχαριστήσω μόνο τους δημάρχους, ξέχασα να τους ευχαριστήσω που μας διέθεσαν τους χώρους. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.